Πώς διαμορφώνεται το κλίμα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα στο πλαίσιο του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών, οι διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο αλλά και οι ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ των μεγάλων παικτών ισχύως αναλύθηκαν χθες το βράδυ από επιστήμονες και αναλυτές στις αντιθέσεις της Κρήτη TV. Από τα κεντρικά ζητούμενα, η νέα φάση στην οποία μπαίνει το Κυπριακό, η άτυπη πενταμερή του Απριλίου, οι θανάσιμες όπως αναφέρονται παγίδες για την Κυπριακή Δημοκρατία και η απομάκρυνση της Ελλάδας όπως αποτυπώθηκε σε σχέση με το ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στη μερική οριοθέτηση που σχεδιάζεται όπως υποστηρίχθηκε, μένει εκτός η Ρόδος, κάτω που επηρεάζει άμεσα όπως τόνισαν τις εξελίξεις. Επειδή αυτό ήταν υπό το κράτος πιέσεων και λοιπά της Ελλάδος να συνάψει αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο, έγιναν αρκετές εκτόσεις εκεί και μπορώ να πω και παραλήψεις, οι οποίες ίσως να δημιουργήσουν μια αρνητική δυναμική στην περίπτωση της οριοθέτησης με την Κύπρο. Και εμείς σαν Κύπροι, επειδή για άλλη μια φορά νιώθουμε την Ελλάδα να απομακρύνεται και να βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το μέτρο του Καραμαλή. Το τουρκολιβικό σύμφωνο, ή μάλλον το σύμφωνο Ελλάδος-Αιγύπτου, δεν έγινε οπωσδήποτε για το τουρκολιβικό, αλλά κυρίως για να μην χάσουμε την Αίγυπτο από σύμμαχο και πάει και κάνει καμιά συμφωνία χωρίς εμάς με την Τουρκία. Αυτό ήταν ο βασικότερος κίνδυνος. Έχω πληροφορίες. Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες και αναλυτές, εξηγώντας τι συμβαίνει με τη γεωπολιτική στρατηγική της Αιγύπτου, τι δείχνει η προκήρυξη των θαλάσσιων τεμαχίων, πώς αλλάζουν τους σχεδιασμούς, οι διορθώσεις και οι νέες παραλήψεις, απέδωσαν σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος που πρέπει να δείξει η χώρα στο τι γίνεται με την Αίγυπτο, δίνοντας σημαντικό μέρος του πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες σε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις λεπτομέρειες, κύριε Σαχίνη, στις συντεταγμένες ή συντεταγμένες, πώς εκφράζονται, τα δεκαδικά που εκφράζονται, σε ποιο σύστημα αναφέρονται, γεωδετικό σύστημα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και στο μέλλον αυτές οι λεπτομέρειες θα είναι που θα καθορίσουν το μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω από τον αναθεωρητικό γείτονα ότι δεν αφήνει να πέσει τίποτα στο χώμα. Οποιαδήποτε μικρή λεπτομέρεια την μεγαλοποιεί και από τη στιγμή που τεκμηριώσει και θεμελιώσει δικαιώματα σε αυτές τις λεπτομέρειες, θα είναι πολύ δύσκολο αργότερα να τις ανατρέψει. Το κύριο πλεονέκτημα που έδωσε στη χώρα μας αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο, που έγινε εν σπουδή και υπό το κράτος του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο δημιούργησε προσωρινά έστω, κατά τη γνώμη μου, πάντως τετελεσμένα στο πολιτικό επίπεδο, ήταν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής που έπαιρνε με αυτό το έκτρωμα το τουρκολιβικό η Τουρκία, περιήλθε με τη συνένεση της Αιγύπτου και της Ελλάδος βεβαίως, στη χώρα μας. Στη διάρκεια της εκπομπής υπήρξε αναφορά στη Χάγη και τα σενάρια προσφυγής, αλλά και στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ρωσίας, στην αντιπαράθεση της Δύσης με την Κίνα και πώς επηρεάζουν τις εξελίξεις άλλοι παράγοντες ισχύως στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν δεκάδες χάρτες παρουσιάσει μέχρι σήμερα οι Τούρκοι για δεκαετίες. Και εμείς ουσιαστικά έχουμε μόνο το χάρτη Μανιάτη. Αυτό θα δημιουργήσει και πρόβλημα. Εάν πάμε ποτέ στη Χάγη, θα μας πούνε πού είναι η χάρτη σας, κυρία Ελλάδα. Εδώ έχει 52 χάρτες η Τουρκία, εσείς έχετε κανένα να δείξετε ότι αυτή η θάλασσα ανήκει σε εσάς. Δεν είναι το δυνατότερο σημείο της Τουρκίας ή το αδυνατότερο το δικό μας, αλλά είναι κάτι που το έχουμε ουσιαστικά εγκαταλείψει. Εάν πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία μόνη της, χωρίς κατεύθυνση, καθορίζει αυτή την πολιτική, τότε εντάξει να μιλούμε για την Τουρκία. Εάν όμως δεν είναι αυτή, θα πρέπει να βρούμε τα αίτια. Διότι η Χάγη, έχουμε εικόνα η Χάγη πόσους δικαστές έχουμε υπέρ της Ελλάδος.